Οικογένεια σου. Άμα χτυπήσει την πόρτα ο άλλος. Μόλις γύρισες. Το πρώτο πράγμα. Να κάτσω κι άλλο. Να κάτσεις εκεί κι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Α, τόσο πολύ τους είχες λείψει. Όχι γι' αυτό, για το κομμάτι της άκυρης στιγμής που έφυγα. Έφυγα την πιο λάθος στιγμή, ίσως γι' αυτό. Με ποια είναι, ε? Ότι μπορεί να παίρνει ο άντρας μου πολύ καλά. Όχι, ήταν η στιγμή που ανέκα αθλητικά, δηλαδή. Βρήκα τον εαυτό μου, ισορρόπησα. Έπρεπε να μείνω κι άλλο, θεωρώ κι εγώ. Την παιχνίδια κέρδιζε πάρα πολύ. Και γι' αυτό μπορεί να την έδιωξαν. Όχι. Όχι, απλά θεώρησαν ότι είσαι πιο αδύναμη, είχαν πει. Ο Τσάνγκ τι είχε πει. Με έφεσε σε υποψηφιότητα ο Μάριος. Α, ο Μάριος έφεσε. Ο Μάριος. Το συμπαθούμε τον Μάριο. Τον αγαπάμε. Πιο αδύναμη θεωρώ την Ελισάβετ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Απλά έτσι όπως έγιναν οι υποψηφιότητες. Πώς τον αγάπασα που σε σουταρέ. Γιατί δυστυχώς ευτυχώς ταυτίζομαι με τον τρόπο που επιλέγει και τα αγωνιστικά κριτήρια. Τα σέβομαι πάρα πολύ. Έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι άλλες δύο υποψηφιότητες, βάσει στατιστικών αποτελεσμάτων δεν θα μπορούσε να βάλει σε υποψηφιότητα τον Κωνσταντίνο. Καλά, εννοείται. Έπρεπε να τον βάλανε. Βάλανε τον Κωνσταντίνο σε υποψηφιότητα. Όχι. Δεν τον βάλανε. Όχι, όχι, ποτέ. Απλά δεν πίστευε ότι θα φύγω κιόλα. Για την ακρίβεια, εγώ το πίστευα. Μου πήρε ένα τέταρτο να συνέλθω. Α, δεν το πίστευες. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα έφευγα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα κριτήρια τα δικά μας είναι άλλο από του κόσμου. Υποψήφια, δεν θυμάμαι. Ήμουνα με την Ελισάβετ τη Δίδυμη και τον Πάνο. Όχι γιατί είμαι καλύτερη. Ποιος περίμενε στο φίλο. Ποιος περίμενε στο φίλο. Πίστευα ότι ο κόσμος δεν θα έχει άλλα λεφτά να ψηφίσει πάλι την Ελισαβετούλα. Την αγαπώ, τη λατρεύω, αλλά πίστευα ότι θα έχουν εξαντληθεί τα ευρώ. Είμαστε και σε κρίση, ρε παιδιά. Πιστεύει ότι είναι φαβορή. Ποιο πιστεύει εσύ ότι μπορεί να κερδίσει. Που του έχει ζήσει και εσύ και εσύ, Μαριάννα. Για ποιος μένα. Θα κερδίσει, τα φαβορή. Α, εγώ τα έχω πει. Μάριος, Γιώργος, Στέλιος. Αυτό το τρίπτυχο παίζει. Που λέει και ο Τσάνγκ το τρίπτυχο. Ναι. Η κλίκα. Δεν είναι κλίκα. Ο Στέλιος είναι στην άλλη ομάδα. Ο Στέλιος ο Χαταμπάκης είναι με τον Αγγελόπουλο. Είναι σε μπορεί να υπάρχει και εδώ κλίκα. Δεν ξέρω. Και πιστεύω Μάριος με τον Τσάνγκ, ίσως. Άμα παίρνει όλες τις ασυλίες μέχρι το τέλος, παίζει. Είναι αυτό το πράγμα με τον Τσάνγκ. Γιατί παίρνει ο Τσάνγκ ασυλίες. Είναι ικανό. Το έχει δουλέψει. Είναι πονηρός σατανικός συνδυασμός Ελληνοκινέζου. Τι κάτι. Δεν υπάρχει. Ασυλίες ο Λούφα. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνεις. Του στέλνει θετική ενέργεια η αδερφή του από εδώ. Την είχαμε γνωρίσει. Δεν νομίζω. Το έχει μέσα το αυτό το πράγμα. Το έχει μέσα σου. Το έχει δουλέψει. Να ρωτήσω.